Ναι, θα ήθελα να πω... Να έχεις σημάδι, να έχεις το κομμάτι του... Ναι, ανοίξτε, ανοίξτε. Συγγνώμη, να κάνω μια μικρή παράθεση. Στο γεωγραφικό, στο στρατηγικό γεωγραφικό Ινστιτούτο, μας δώσαν επίσης και κάποιες διευθύνσεις που θα μας οραλώσουν και οι ίδιοι και από το ανάλογο Ινστιτούτο της Ρώμης, για ό,τι υλικό υπάρχει, να το δώσουμε πάλι στο δημοτικό. Η επίσκεψή μας στις 8 Απριλίου στο γεωγραφικό Ινστιτούτο Στρατού της Φλωρεντίας είχε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να παραλάβουμε υλικό που θα εμπλουτίσει το αρχείο μας και θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του στο πρώην Χάνι. Και επίσης ένας άλλος σημαντικός στόχος ήταν να πάρουμε πληροφορίες για την συντήρηση και την καταλογοποίηση ανάλογου υλικού. Το Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας είναι κάτι ανάλογο με τη γεωγραφική υπηρεσία στρατού της Ελλάδας. Είναι υπεύθυνο δηλαδή για την φωτογράφηση των περιοχών από την εποχή της ενοποίησης της Ιταλίας. Δηλαδή μετά από την ένωση των διαφορετικών βασιλείων της Ιταλίας διατηρεί ένα πλουσιότατο αρχείο και στη συνέχεια αυτό με αεροφωτογραφίσεις των περιοχών έχει εμπλουτιστεί και όπως ενδεικτικά μας ανέφεραν έχει περίπου 450.000 αεροφωτογραφίες. Εκεί φυλάσσονται και όλοι οι χάρτες που συντάχθηκαν από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο κατά την περίοδο της παρουσίας των Ιταλικών στρατευμάτων στην περιοχή μας. Όλοι αυτοί οι χάρτες φυλάσσονται, έχουν ψηφιοποιηθεί και το υλικό αυτό που αφορά την ΠΟΤ, μετά από αίτημα της αντιπροσωπείας μας, θα μας δοθεί. Και επίσης ήταν πρόθυμοι να μας ενημερώσουν με το πώς μπορούμε να φυλάξουμε και να καταλογοποιήσουμε αυτό το υλικό το οποίο έχουμε. Δηλαδή, να μας εξηγήσουν τις συνθήκες φύλαξης, επίσης το πώς μπορεί να φυλαχθεί για να συντηρηθεί και να μην χαθεί στο μέλλον, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το υλικό σε χαρτί, επειδή το χαρτί αφυγατώνεται και μετά δεν είναι εύκολο πλέον να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή κάθε κίνηση το καταστρέφει, το διαλύει. Όλα αυτά λοιπόν είναι πρόθυμοι να μας τα δείξουν και να μας ενημερώσουν, που πράγματι υπήρχε ένα κενό σε αυτό το θέμα στην φύλαξη του αντίστοιχου αρχείου που έχουμε κι εμείς. Άρα θα μας βοηθήσουν και στα δύο αυτά θέματα που τέθηκαν, δηλαδή και στο να μας δώσουν όλο αυτό το υλικό, το πολύτιμο που έχουν και αφορά την ΠΟ, που πρόκειται για χάρτες με συντεταγμένες που έχουν γίνει την εποχή εκείνη, και να μας βοηθήσουν και στον τρόπο στο συντήρησή τους. Ήταν μια απορία μου και την εξέφρασα στον υπεύθυνο που μας ξενάγησε και στους χώρους του Ινστιτούτου, πώς δούλεψαν εκείνα τα χρόνια για να φτιάξουν το υλικό για το κτηματολόγιό μας. Γιατί, όπως ξέρουμε, φτιάχτηκε σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα. Είναι αρκετά πλήρες γιατί έχει αποτυπωμένες όλες τις κρίσεις, όλα τα στοιχεία εδάφους. Η απάντηση ήταν ότι ναι, δεν ήμασταν παρόντες και δεν μπορούμε απόλυτα να ξέρουμε, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό έγινε με εργασία ανθρώπων καθημερινή. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι καθημερινά έβγαιναν και κατέγραφαν τα πάντα σε όλο το νησί. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω όσον αφορά το γεωγραφικό ζητήμα. Να πω και εγώ. Μας είχαν ιδιαίτερη εντύπωση η όλη φιλοξενία τους και η υποδοχή τους. Οι ίδιοι φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να μας βοηθήσουν, να μας στείλουν το δικό τους αρχαιακό υλικό. Και εμείς από εκεί πέρα, ως Ινσαπεστία, ως μία νέα επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, αποκομίσαμε σημαντικές πληροφορίες και γνώση την οποία δεν είχαμε σχετικά με τη φύλαξη και τη συντήρηση του αρχαιακού υλικού. Αυτά. Όσον αφορά το στήριο, κυρία Σβέντα. Εγώ εκπροσωπώ
αγκάλιασαν σαν οικογένεια. Πολύ σημαντικό είναι να κρατήσουμε ότι θέλουν να φιλοξενήσουν παιδιά από τη ΓΟ που έχουν σχέση, που ενδιαφέρονται για τον αγροτικό πρωτογενή τομέα. Επίσης σημαντικό είναι η επίσκεψη των καθηγητών στο νησί το καλοκαίρι και η επαφή που ήδη έχει ξεκινήσει μαζί τους και είναι διαθέσιμη να μας απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση και οποιαδήποτε απορία. Εγώ επίσης ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά την ψυχή αυτής της ομάδας, τον Γιάννη Τεχίλη, ο οποίος και κουράστηκε και μαζί κουραστήκαμε και έπρεπε και μας βοήθησε πάρα πολύ. Θες κάτι για να σχολιάσεις? Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά ο Δήμος μας, όταν θέλει, έχει τις δυνατότητες να παρουσιάζεται και να είναι έτσι στο επίπεδο που πραγματικά έχει δημιουργήσει μια φήμη έξω από τα σύνορα και της ΠΟ και της Ελλάδας. Πραγματικά έγινε μεγάλες προσπάθειες, προετοιμάσαμε κατάλληλα, μπορώ να πω, αυτό το ταξίδι. Σε αυτό όμως πρέπει να πούμε, να τονίσουμε βεβαίως και την συμβολή που είχαν οι καλοί μας φίλοι που βρίσκονται στην Ιταλία, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Κουπάρης. Και συγκεκριμένα μιλώ για τον κ. Λούτσι, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ιταλών Πεσόντων, που φαίνεται εκεί στη φωτογραφία, όπως βλέπετε, δίπλα στην κυρία, στη δημοτική σύμβουλο. Αλλά και στον κύριο Μάουρο Καρτουράν, ο οποίος είναι υπεύθυνος όλης της περιφέρειας της Λατίνας σε θέματα εκπαιδευτικά, σε δημιουργία σχολείων και στον τομέα του πολιτισμού. Οι άνθρωποι αυτοί, με τους ανθρώπους αυτούς μάλλον, μπορέσαμε να κρατήσουμε μια επαφή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η γνωριμία τους έγινε με βασική έτσι αιτία τα μνημόσυνα που γίνονται προς τιμή των Ιταλών Πεσόντων αξιωματικών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματικά αγαπηστικό και το δείχνουν με έργα. Είχαν προετοιμάσει όλο το έδαφος και είχαν κάνει όλες εκείνες τις σωστές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για να πάμε εμείς εκεί και να έχουμε αποτελέσματα στην επίσκεψή μας. Πιστεύω ότι και στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και στον τομέα της γνώσης, της τεχνογνωσίας για διάφορες καλλιέργειες, αλλά και σε ό,τι αφορά βεβαίως το υλικό το οποίο θα σταλεί από το Στρατιωτικό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, εάν εμείς συνεχίσουμε να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει μόνο καλά να καρποθεί από όλη αυτή τη διαδικασία και από όλες αυτές τις δραστηριότητες. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε κάτι πολύ συγκινητικό που είχε τονίσει η καθηγήτρια των Ιταλικών και υπεύθυνη της σχέσης μεταξύ του Ινστιτούτου Σαν Μπενεντέτο, η κυρία Σίσκα. Είναι η εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο σύνδεσμος, αν θέλετε, του Ινστιτούτου με την περιφέρεια. Ήδη το Σαν Μπενεντέτο έχει κάνει κάποιες συνεργασίες με άλλες χώρες, όπως είναι η Τσεχία, η Σλοβακία και άλλες. Σε ένα έντονο ύφος, θα λέγαμε, η συγκεκριμένη κυρία είχε πει στον πρόεδρο της σχολής: «Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω κάτι και να μην το θεωρήσετε υβριστικό». Είναι η κυρία που στέκεται δίπλα στον κύριο Κουπάρη. Του είπε: «Δεν θέλω να το θεωρήσετε υβριστικό ή απέτηση. Εάν όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί από το Δήμο της ΠΟ και από το δικό μας Ινστιτούτο έχει αίσιο τέλος, να ξέρετε ότι τα προηγούμενα, οι προηγούμενες μας δράσεις, δηλαδή και με τη Σλοβακία και με τις άλλες χώρες, θα είναι το απόλυτο μηδέν». Και όταν τη ρώτησε ο πρόεδρος της σχολής: «Μα γιατί το θέλετε τόσο αυστηρά και τόσο απόλυτα, κυρία Ράσης?», καλά, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα η κουλτούρα, η ποιότητα και η προέλευση ιστορική αυτού του λαού με τους άλλους λαούς με τους οποίους ήδη έχουμε συνεργαστεί. Είναι ηθική μας υποχρέωση να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να προάγουμε τις σχέσεις τις δικές μας, του Ινστιτούτου μας, με αυτό το νησί. Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν ήδη κατανοήσει την αξία των σχέσεων που μπορεί να έχει η ΚΟΣ μαζί τους. Αν θέλετε, είναι και σημείο των καιρών, διότι και η Ιταλία υφίσταται ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βεβαίως δεν έχει τόσο τη ρίζα του στο οικονομικό επίπεδο, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι μια τεράστια οικονομική δύναμη, η οποία σχεδόν είναι αυτάρκης, όμως έχει ένα οικονομικό σύστημα που είναι πολύ ευάλωτο στα σχέδια των βορείων και γι' αυτό συγκινημένοι όλοι οι παριστάμενοι στο δείπνο χειροκρότησαν τον κύριο Κουπάδη όταν στην ομιλία του προέταξε, αν θέλετε, την αξία που έχει ότι ο πολιτισμός και η φιλία των μεσογειακών λαών για να αντισταθούν στη λέλαβα που προέρχεται από βορρά. Όλοι πραγματικά συγκινημένοι χειροκρότησαν τον κύριο Κουπάδη και αν θέλετε αυτή του η ομιλία ήταν μια λαβή για να παρουσιάσουν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμος μας θα κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζεται
Μέχρι τώρα έχει κάνει συγκινητικές προσπάθειες και ενέργειες για να τιμήσει τη μνήμη των Ιταλών, παρότι κατακτητών. Σε ανθρωπιστικό επίπεδο, νομίζω ότι οι ενέργειες του Δήμου μας ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό το έχει αντιληφθεί και ο κύριος Λιούτσι και ο κύριος Καρτουράν, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί προϊστάμενοι της Λατίνα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Δήμος μας θα συνεχίσει σε αυτή την οδό που έχει ήδη χαράξει και να βελτιώσει περαιτέρω τις σχέσεις, οι οποίες θα έχουν το αποτέλεσμα, το επιστημονικό που προσδοκούμε, για την τεχνογνωσία δηλαδή, αλλά και την ανάπτυξη και στον τουριστικό τομέα, γιατί στο Ινστιτούτο εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν σωστές βάσεις στην εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο θα καλύπτει τις τουριστικές ανάγκες, αλλά και στον τομέα της κουλτούρας, που νομίζω ότι είναι το προϊόν που μπορούμε με μεγάλη ευκολία να εξάγουμε και να αξιοποιήσουμε.